Ευχαριστώ. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, παιδιά. Τι κάνεις, δεν τον ακούω καλά. Όχι, νομίζω ότι. Εντάξει, το είχε στο μυαλό του. Μα το έλεγε και χθες ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί κάτι να μην πάει καλά. Όχι, ήταν να σου πω κάτι. Όταν ήμουν πιο μικρός, μετά από τέτοιες καταστάσεις, γυρνούσα στο σπίτι και δεν μπορεί να μπορούσα να το κάνω 4-5. Πάλι μπορεί να γίνει και τώρα αυτό, σε πολύ έντονο βράδυ, αλλά εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Αυτό πρέπει, αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί παιδιά είναι, παίζει και άλλη ομάδα καταρχάς. Αλλά όσες φορές και αν γίνει, δεν μπορείς να το χωνέψεις εύκολα. Εντάξει, είναι μέχρι το επόμενο πρωί, όταν ξυπνάς λίγο, πώς ήταν αυτό το χθεσινό. Το δεύτερο πρωί, έχει το πρώτο, γιατί και στο πρώτο είσαι λίγο. Μετά το δέχεσαι. Μετά το δέχεσαι. Κοίτα, το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να ισορροπήσεις ανάμεσα στο τι έγινε και στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή δεν πρέπει να προωθηθείς ούτε στο ένα πάρα πολύ, ούτε και στο άλλο. Γιατί αυτά τα δύο συνδέονται. Οπότε πρέπει να πας με αυτό το. Δηλαδή εγώ από χθες το βράδυ, ας πούμε, γυρίζεις σπίτι μετά, δεν καθόμουν και σκεφτόμουν. Δηλαδή μου έβγαλα στο μυαλό μου σαν φίλοι με τα δύο παιχνίδια με τη Μακάμπη. Και σκεφτόμουν τι έγινε και σκέφτηκα από εδώ και πέρα τι πρέπει να γίνει. Ναι, άφησε εντάξει, κάποια διδακτικά μηνύματα, κατά τα ψέματα, Νίκο. Και τρανταχτά κιόλας. Τα διδακτικά μηνύματα για τον Άρη θα σταμάτησε την κόμμενη. Αλλά δεν τα διδάχτηκε. Ναι, όντως. Αυτό είναι το θέμα. Ο Άρης, κοίτα, πρόσεξε. Είναι, τα μάτια με τη Μακάμπη είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Είναι ένα μάτι του Τελ Αβίβ που όλα πηγαίνουν λάθος και με την απόδοση των ποδοσφαιριστών αλλά και τακτικά. Διότι μπορούσε να διαχειριστεί πολύ λάθος το παιχνίδι στη διάρκεια του. Είδα και ένα μάτς χθες, στο οποίο ο Άρης πάλι δυσκολεύεται πολύ στον γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο του Πάλμα, δεν έχει κάνει ο Άρης φάση. Κλασική ευκαιρία στην αρχή τη Μακάμπη, έτσι. Αλλά έρχεται αυτή η στιγμή που αλλάζει τη ροή του αγώνα, του δίνει το δικαίωμα να το ονειρεύεται πλέον και να το πλησιάζει και να τον γκολ που πετυχαίνει. Αλλά και πάλι για μένα και εκεί ο Άρης διαχειρίζεται λάθος το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν είσαι μπροστά με ένα 0, έχεις αριθμητικό πλεονέκτημα, οι άλλοι είναι αποδιοργανωμένοι, γιατί έχει επικρατήσει μια πεντάλεπτη ένταση, ένας κακός χαμός, αποβάλει πρώτα τον αξίο διαιτητή, αποβάλει πρώτα τον Μπίτον, μετά παίρνει πίσω την κόκκινη, την δίνει στον Γκλέιζερ. Η Μακάμπη προσπαθεί να βρει πάλι τις ισορροπίες της, γιατί χάνει έναν παίχτη από τον άξονα της. Εκεί είναι που πρέπει εσύ να χτυπήσεις και να μην χάσεις χρόνο. Και ο Άρης μου κάνει τις αλλαγές, και ο Μπούρος κάνει τις αλλαγές 10 λεπτά μετά. Παίζει το Μάνου Γκαρθία. Που η Μακάμπη έχει ήδη βρει τις ισορροπίες της. Ναι. Στο παιχνίδι. Για μένα, εμένα αυτό που δεν μ' άρεσε, θα πάμε και σε αυτά που μας άρεσαν, βέβαια. Εμένα αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν ότι ο Άρης έπεσε με παίκτη παραπάνω και η Μακάμπη και φαινόταν λες και υπήρχε αριθμητική ισορροπία στο μάτι. Δεν είχε ο Άρης δεν σου έδινε αυτή την αίσθηση της κυριαρχίας στο παιχνίδι έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα. Και αν έπαιζες με τη Real Madrid της, θα ήταν φυσιολογικό. Παίζεις όμως με τη Maccabi Tel Aviv, που είναι μια καλή ομάδα, μια σοβαρή ομάδα, αλλά για μένα δεν είναι φυσιολογικό. Ξέρεις τι, το να κάνουμε κριτική και να καταγράφουμε κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φάμε τον προπονητή ή ότι δεν το συμπαθούμε, είμαστε κακοί. Πρέπει, είναι και ο ρόλος μας αυτός να καταγράφουμε κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι τρώμε τον Μπούργος, ότι πολεμάμε τον Μπούργος. Είναι όμως αυτή η κατάσταση. Όπως ο Άρης ήταν, θα πούμε, ήταν πολύ καλός ανασταλτικά χθες. Το καλύτερο του παιχνίδι αμυντικά μέχρι στιγμή σεζόν, στα επίσημα μάτς που έχει δώσει. Γιατί και με την Κόμελ είχε θέματα, δεν φάνηκαν λόγω της Κόμελ, και με την Μακάμπη στον Μπλουμφιλντ είχε θέματα, εκεί φάνηκαν. Θες όμως ο Άρης ανασταλτικά ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν άφησε τη Μακάμπη να τον απειλήσει. Μια ευκαιρία κλασική έχει η Μακάμπη και την κάνει γκολ με το Ζάχαρη. Αυτή είναι. Και αυτή δημιουργείται από ένα λάθος που το ποδόσφαιρο είναι για ένα παιχνίδι λαθών, αλλά είναι το λάθος που λες ότι δεν πρέπει να γίνει. Σε εκείνο το χρονικό σημείο από τον Μπράμπετς. Και βγαίνει ο Ζάχαβη μόνος του μετά την παλιά που του έκανε ο Κανικόβης και κάνει το 1-1. Που και εκεί πάλι ο Άρης αντιδράει και του το δίνουμε και αυτό θετικά. Και βγάζει ένα γκολ μέσα από μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Που ήταν η μοναδική, είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ήταν η μοναδική τριγωνική σχέση που έβγαλε ο Άρης από τα πλάγια, από τους πλάγιους διαδρόμους, μέσα στην περιοχή. Και πετυχαίνει τον γκολ με τον Τουκούρε. Αλλά στο end of the day και μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα γυρνάς και λες, όπως είπες και με τη Μόλντε, όπως είπες και με την Αστάνα, ότι η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Δυστυχώς για τον Άρη έτσι είναι. Γιατί ήταν απροετοίμαστος
Και δεν θα πω βασικά ότι ήταν απροετοιμαστός, θα πω ότι διαχειρίστηκε λάθος το πρώτο παιχνίδι στη διάρκεια. Για το διάβασμά του το είχε κάνει ο Άρης. Ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αλλά κινήθηκε έχοντας γνώση το τι δούλεψε η ομάδα πριν το μάτς με τη Μακάμπη. Ο Άρης κινήθηκε στο Bluefield, ο Άρης κινήθηκε διαφορετικά από ένα σημείο και μετά σε εκείνο το παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή παρέκκλεινε το αρχικό του πλάνο. Όπως και χθες, στη διάρκεια του αγώνα, για μένα ο Μπούλος πάλι δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ενώ έστειλε πολύ καλά την ομάδα αναθλητικά. Μπροστά στη διάρκεια του αγώνα και έτσι πως εξελίχθηκε το μάτι και άλλαξε το παιχνίδι, δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Το πάλεψε ο Άρης στην έδρα του και ειδικά σε ένα Βικελίδης με τόσο κόσμο, πάντα είναι δυνατός. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες την προσπάθεια που καταβάλανε. Ορισμένοι υπερβάλανε αυτό από πλευράς δυνάμεων. Δηλαδή, εγώ έβλεπα στο τέλος του αγώνα τον Μπίρσμαν και τον Ντουμπάκη και τους λυπόμουν. Γιατί δεν τους είχε βγει η γλώσσα έξω. Παλέψαν όσο μπορούσαν. Ο Άρης ήταν πολύ διαφορετικός από το πρώτο ματ. Ήταν πιο compact, ήταν πιο συγκεντρωμένος. Αλλά δεν ήταν αρκετό δυστυχώς. Δεν είναι αρκετό για να πάρει την πρόκριση. Και έτσι βιώνει ακόμα μία ευρωπαϊκή αποτυχία τα τελευταία 4 χρόνια. Που η ζωή συνεχίζεται και άρχισε ένας ζωντανός οργανισμός όπως είναι όλες οι ομάδες. Και έχει μπροστά του να κοιτάξει μια πολύ γεμάτη χρονιά. Έχει ως στόχο να διατηρήσει μήνυμου την τρίτη θέση και να κοιτάξει και λίγο παραπάνω στο πρωτάθλημα. Να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελλο. Αλλά για μένα πάντα καλοπροαίρετα θα πρέπει να σε κάποια φάση να ανοίξει λίγο την κουβέντα και να δούμε τι γίνεται κάθε φορά που στην Ευρώπη τα πηγαίνει έτσι. Ναι, όπως είπες, πληρώνει τα πρώτα παιχνίδια και είναι. Αυτό είναι σημαντικό. Βαριά σκορ. Ο Άρης δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο για το πρώτο μάτς. Δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική του ετοιμότητα. Mm-hmm. Πάλι μπορούσε να πάρει κάτι. Το θέμα για τον Άρη στο πρώτο μάτς είναι η διαχείρισή του. Έτσι. Σε αυτά τα 4 χρόνια, Νίκο, ήταν νομίζω 3 προπονητές. Ήταν ο Παντελίδης με τη Μόλντε. Ο Μάτζιος, ο Ένιγκ με την Νικόλος Κοβαλίφκα. Ο Μάτζιος με την Αστάνα, ναι. και ο Μπούργος τώρα με την Είναι διαφορετική, γιατί ξέρεις, θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι κακό σε πρώτο παιχνίδι να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, ρε παιδί μου, να πας για το μηδέν και ό,τι γίνει. Είναι κακή εμπειρία που πρέπει να είναι. Αυτό. Και επαναλαμβάνεται το ίδιο. Πολλοί μπορεί να πιάνονται από στιγμές, δηλαδή η φάση του Καμάτσου στο Τελαβίβ. Το λάθος του Μπράμπετ χθες. Το χαμένο τετατέ του Γκρέι χθες. Εγώ θα πιαστώ. Για μένα η πρόκριση κρίθηκε από το ρίσκο του Μπούργος στο Τελαβίβ να παίξει τόσο ανοιχτά, τόσο νωρίς εκείνο το παιχνίδι. Για μένα εκεί κρίθηκε πρώτα. Και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρόσεξε, το ποδόσφαιρο έχει και στιγμές. Δεν γίνεται να μην έχει στιγμές. Εννοείται, το θέμα είναι να φροντίσεις εσύ να μην κρέμεσαι και να μην εξαρτάσαι από τις καλές ή κυρίως τις κακές στιγμές που μπορεί να έχεις και είναι φυσιολογικό. Η Μακάμπι, να σου πω κάτι, είχε την κακή στιγμή με το πέναλτι και την κόκκινη. Δεν το πλήρωσε. Γιατί είχε φροντίσει να κάνει περισσότερες καλές στιγμές από κακές. Εντάξει, θέλει ψυχραιμία, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μπορεί τώρα κάποιος να το ακούει αυτό και να εκνευρίζεται. Αλλά εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχει πάντα η επόμενη μέρα. Και ο Άρης έχει ψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν στην Ελλάδα. Αλλά παράλληλα νομίζω ότι είναι και σε μια διαδικασία να βρει τι θέσεις αυτά τα δύο μας με τη Μακάβη αποκλείστηκε. Χάνει και τη μεγάλη πηγή εσόδων, έτσι, που ευελπιστεί κάθε σύλλογος που επενδύει αρκετά όπως έγινε. Εντάξει, δεν είναι δεδομένο βέβαια ότι θα πας. Αλλά γι' αυτό επενδύεις, για να πάρεις τα λεφτά της Ευρώπης, να μπεις στους ομίλους. Ο Άρης έχει εξασφαλισμένα φέτος αυτή τη στιγμή 550.000. Δεν είναι πολλά λεφτά. Αν περνούσε. Δεν είναι πολλά χρήματα αυτό. Ναι, αν περνούσε, μια χαρά είναι, Γιώργο, ένα συμβόλαιο. Αν περνούσε, θα πήγαινε στα 750. Και μετά στους ομίλους είναι 30. Ακόμα και αν αποκλειότανε στα play-off. 2,9 είναι αν έμπαινε στα play-off. Ναι. Και μετά βάλε άλλα ποσά από νίκες, από ισοπαλίες και τα λοιπά. Ναι. Αλλά τώρα φεύγει από την Ευρώπη με 505.000 ευρώ. Που, καλά, για μένα είναι ένα συμβόλαιο στον Άρη. Δεν είναι, not bad. Σχεδόν ένα από τα μεγάλα συμβόλαια, στο πω έτσι, της ομάδας.
Είναι και το οικονομικό σίγουρα, αλλά είναι και το ότι ο Άρης για ακόμη μια φορά στην Ευρώπη παλεύει, προσπαθεί. Στο Βικελίδης μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε στα μάτια, αλλά πάλι δεν. Δυστυχώς πάλι δεν. Αλλά θέλει ψυχραιμία. Δεν θέλει τώρα να κολλήσει κανένα στον τοίχο, θέλει κριτική. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να κολλήσει κανένα στον τοίχο, να πει ότι η χρονιά καταστράφηκε, ότι δεν πάμε πουθενά κτλ. Έτσι έλεγε ο Άρης μετά την Κοβαλίσκα και τερμάτισε δεύτερο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τρίτο στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω. Απλά η Ευρώπη, το καταλαβαίνω και στον κόσμο, είναι ένα αποθυμένο. Είναι κάτι το οποίο είχε να το ζήσει χρόνια και είναι φυσιολογικό και ο Άρης ως οργανισμός έχει ως αποθυμένο, να το πω έτσι λίγο, την Ευρώπη. Να κάνει μετά από χρόνια το κάτι παραπάνω εκτός συνόρων, αλλά φαίνεται ότι δεν, για διάφορους λόγους, για διαφορετικούς λόγους κάθε χρονιά, φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος. Με κοινό παρανομαστή βέβαια στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες χρονιές τα πρώτα παιχνίδια που είναι πάντα εκτός, με τη Μόλντε, με την Αστάνα και με την Μακάμπι φέτος. Ναι, το θέμα είναι, επειδή τώρα είπες και εσύ για την επόμενη μέρα, όλα τα κακώς κείμενα και οι ελλείψεις που υπάρχουν μέσα στο ρόστερ να εξεταστούν τώρα πάλι. Δεν αλλάζει ο στόχος δηλαδή του Άρη παρά τον αποκλεισμό. Τις κινήσεις που θα έκανε εντάξει, νομίζω ότι φάνηκαν ήδη και κάποια κενά που μπορεί πριν τα μάτς να έλεγες ότι εντάξει, μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Τώρα όμως, επειδή έπαιξε μια καλή ομάδα, νομίζω ότι φάνηκαν περισσότερο κάποιες θέσεις. Πρόσεξε, ο Άρης δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα στις αναζητήσεις του Άρη. Ένα αυτό. Δεν νομίζω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, Νίκο, νομίζω ότι δεν θα κάνει και πάρα πολλές πλέον μεταγραφές. Ακόμη και δύο να γίνουν, που λέει ο λόγος. Τρεις. Δύο με τρεις βλέπω αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν τη βλέπω. Δύο με τρεις είναι και ποτάμι για τον Άρη. Δηλαδή θέλει στόπερ, θέλει εξάρι και θέλει φόρ. Αυτό. Το θέμα όμως τώρα, το θέμα για μένα βέβαια είναι άλλο. Το θέτω εγώ, δεν λέω ότι προκύπτει αυτή τη εβδομάδα. Μήπως να γίνει και ένα ξεκαρτάρισμα. Γιατί το ρόστερ ειδικά μπροστά είναι υπερπλήρες. Είναι και με ένα μάτς εβδομάδα, πώς θα χωρέσουν όλοι. Κάποιοι δεν θα είναι ευχαριστημένοι, αυτό, θέλουν να παίζουν. Αυτό ακριβώς. Ναι. Μήπως, δηλαδή, στο ξεκαρτάρισμα αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπόθεση που τρέχει, αλλά δεν είναι παίκτης που λες ok πώς θα τον χωρέσει. Είναι ο Ντένις, με τον οποίο ο Άρης είναι στις προχωρημένες επαφές για να λύσει το συμβόλαιο. Περιμένει ο παίκτης μια πρόταση από Πορτογαλία, γιατί για να λύσεις και το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή, και στον Μπάουκ είναι επίκαιρη κουβέντα αυτές τις μέρες, πρέπει να βρεθεί και μια ομάδα για να φύγει. Αλλιώς ποιος αφήνει το συμβόλαιο του να φύγει. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα λυθεί το θέμα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα. Μπροστά όμως ο Άρης ίσως είναι λίγο υπερπλήρης, εγώ θα πω, κυρίως στα εξτρέμ του. Πού να τους χωρίσεις όλους αυτούς? Καμάτσο, Πάλμα, Ιτούρμπε, Μαντίνι, Ματέο. Είναι πολύ. Είναι αρκετοί όντως. Είναι αρκετοί. Και για δύο διοργανώσεις, για τρεις θεωρώ ότι θα ήταν εντάξει. Έχεις ένα καλό βάθος. Για δύο, δεν σου λέω να φύγουν δύο-τρεις τώρα. Να φύγει ένας. Και τώρα σου λέω κάνουμε θεωρητική κουβέντα. Προφανώς, Νίκο, για δύο-τρεις περιπτώσεις, αν έρθει κάποια πρόταση, γιατί είναι όλοι τους καλοί ποδοσφαιριστές, θα εξεταστεί με ενδιαφέρον. Έτσι που σε κάποια άλλη περίπτωση, αν συνέβη η Ευρώπη, μπορεί να το σκεφτόταν. Τώρα, αν μου έλεγες, ας πούμε, έναν παίκτη, αν δηλαδή εγώ είχα την επιλογή να πω ότι έναν παίκτη αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγει ένας παίκτης. Εγώ, χωρίς να έχω κάτι με το παιδί, θα έλεγα το Ματέο. Ναι, ναι. Δεν, με αυτό το παιδί κάθε χρόνο ελπίζουμε ότι θα δώσει το κάτι παραπάνω, κάθε χρόνο προβληματίζει. Και το χρυσοπλήρωσε για να τον αγοράσει. Ένα ακόμα δίδυμο. Δεν φταίει ο Ματέο που αποκλείστηκε στην Ευρώπη. Απλά βγάζω την εξίσωση ότι τι έκανε ο Άρης στην Ευρώπη, βάζω στο τραπέζι τους μεσοεπιθετικούς του και βλέπεις ποιος είναι αυτός που μου δίνει τα λιγότερα αυτή τη στιγμή. Και πας σε αυτό το... Τέλος πάντων, είναι πλέον μια κατάσταση, ένα άλλο σκηνικό για τον Άρη. Έχει στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα και πρέπει να... τις επόμενες μέρες πρέπει να δει τι θα φέρει και αν θα αποφασίσει να ίσως να αφήσει και κάποιον. Αν τα μεταγραφικά πλέον μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Εκτός αν προκύψει κάποια άλλη εξέλιξη. Δεν ξέρω. Ναι.
Okay, εντάξει, για υπάρχει κάθε χρόνος, ομάδα. Πόσο, μέχρι 15 Σεπτέμβρη είναι φέτος οι μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απλά νομίζω ότι οι ομάδες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν θέλουν να δώσουν 2-3-4 μάτς στο πρωτάθλημα με ελλείψεις. Αν μπορέσουν να κλείσουν το ρόστερ τους θα το κάνουν νωρίτερα και δεν θα περιμένουν να πάει 15 Σεπτεμβρίου. Ότι οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν δεδομένες στον Άρη. Εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο, φεύγοντας από τα πρόσωπα και πηγαίνοντας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μέσα στο γήπεδο, εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει τακτικό πλάνο, που γενικά και στις ελληνικές ομάδες το βλέπουμε, ειδικά στο σετ παιχνίδι, παιχνίδι πρώτο ρόλο, okay, άλλες δυσκολεύονται περισσότερο, άλλες δυσκολεύονται λιγότερο. Δεν έχει ομάδα τακτικό πλάνο, δεν έχει ένα προσανατολισμό, δεν βγάζει δηλαδή λίγο συνδυαστικό ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορείς να πας ασαΐ με το περιμένω στο medium block, θα βγω στο transition να χτυπήσω το χώρο, δεν θα γίνεται αυτό πάντα. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω, και ας με λένε κάποιοι ότι γίνεται σαν γραφικός, οτιδήποτε. Το ποδόσφαιρο είναι αν κάτσεις και το δεις και το αναλύσεις και ρωτήσεις και μάθεις, δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Λοιπόν, και επίσης το είδα και χθες αυτό, το είδα και στο Τελαβίβ, ότι ο Άρης για μένα φαίνεται ότι έχει θέμα και φυσική του κατάσταση. Δεν γίνεται η Μακάμπι να παίζει με παίχτη λιγότερο και να τρέχει περισσότερο από σένα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ότι η Μακάμπι είναι 100%. Για τη σεζόν. 100%. Τι θα κάνει Μάρτιο, Απρίλιο, αν έχει τώρα θέμα με τη φυσική. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία όλες είναι πολύ στατική, δεν έχει τριξίματα, δεν έχει εντάσει το παιχνίδι της. Mm-hmm. Okay. Θα διορθωθεί αυτό μετά από δύο μήνες, μακάρι. Εννοείται. Το θέμα και δεν περιμένει κανένα σε αυτή την περίοδο τον Άρη να είναι 100% έτοιμος. Καμιά ομάδα δεν είναι 100% έτοιμος στο κομμάτι των εντάσσεων και της φυσικής κατάστασης. Μπορείς όμως να είσαι μέχρι ένα βαθμό. Για μένα ο Άρης δεν ήταν όντως αυτό το βαθμό. Σε αυτή τη φάση. Μακάρι να το αλλάξει μετά. Αλλά σε αυτή τη φάση εμένα αυτό είναι προβληματίζει περισσότερο. Το ότι βλέπω τον Άρη που δεν έχει ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο μες στο γήπεδο. Μάλιστα. Τώρα πρώτη αγωνιστική με ποιον παίζει ο Άρης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με το Λεβαδιακό. Κυριακή, νομίζω 8.30 ώρα. Στο Κλειάνδη, ναι, όχι νομίζω, 8.30 ώρα στο Κλειάνδη και λίγο. Παίζει με Λεβαδιακό, ναι. Πάει στο Αγρίνιο μετά στα Καπάκια να παίξει με τον Πανετολικό. Ναι. Και τρίτη αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟ. Μάλιστα. Ωραία, ξεκινάμε. Τρίτη αγωνιστική τελεία. Βλέπω 8 η ώρα με Λεβαδιακό, Νίκο, από ό,τι βλέπω εδώ. 8! Ναι, ναι. Και μετά δεν έχει βγει πρόγραμμα για τις επόμενες αγωνιστικές. Μόνο για την πρώτη δεν έχουμε. Τι? Μόνο για την πρώτη αγωνιστική έχουμε ώρες. Βλέπεις το site της Λίγκας αυτό? Σε στοιχηματική εταιρεία το βλέπω. Δεν κάνω λάθος. Καλά, κάθε μπροστά τη Λίγκα. Καλά. Ναι, έχει δύο μάτς εκεί την ώρα. 21 του μηνά. Άρης Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός Ιωνικός. Και μετά πάει 10 η ώρα. 8.30 το δίνει η Λίγκα. 8.30. Τέλος πάντων. 8.30, ναι, καλά. Και δεύτερη αγωνιστική βγήκαν οι ώρες. 8.30, όχι, δεν έχουν βγει ακόμα για δεύτερη αγωνιστική από ό,τι βλέπω εδώ. Νομίζω ότι έχουν μια πληροφορία ότι το Πανατολικό Άρης μπορεί να πάει στις 9 το βράδυ. Το οποίο δεν είναι καλό για εμάς. Είναι όσο να είναι. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν θα είναι πρώτη φορά που θα μείνουμε στο Αγρίνιο. Έχω την εντύπωση πως αργεί το πρόγραμμα για δεύτερη αγωνιστική και παραπέρα λόγω του ΑΕΚ Βόλος. Γιατί δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα γίνει τράμπα ή όχι. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο να παίξει αυτή τη στιγμή. Αργεί το πρόγραμμα γενικά να βγει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί μαθητή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεύτερη αγωνιστική είναι σε δύο εβδομάδες. Πότε θα παίξουν μέχρι το Μάιο. Καλά, και ναι. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα το βγάζουμε το πρόγραμμα σε δόσεις. Ναι. Αλλά μόνο πρώτη αγωνιστική, ρε, ναι. Γιατί το κάνετε έτσι? Δηλαδή οι ώρες είναι χειρότεροι και από μένα που σε ένα άλλο μέσο που συνεργαζόμαστε εγώ και εσείς. Σας στέλνω πρόγραμμα εδώ και το βράδυ. Αυτό είναι. Για την επόμενη μέρα. Σωστά, ναι. Σωστά. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Ήταν να βγει αυτές οι μέρες όπως... έβγαιναν ναι, κάποιες φήμες. Αλλά... Το είχα διαβάσει ότι στα κοντά είναι να βγει για ναι, ναι. Τέταρτη αγωνιστική, πέμπτη που είναι διακοπή για τις εθνικές. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Εντάξει, λογικά αυτές τις μέρες. Μάλλον θα φεύγουν σιγά σιγά για το τριήμερο. Οπότε θα αφήσουν αυτή την εκκρεμότητα. Πάντως και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός σημειώνουμε πως ξεκινούν το κύπελο αργά στη διαδικασία. Δηλαδή μπαίνουν στους 16. Οπότε ο Άρης έχει μόνο πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Έτσι. Ναι. Ένα μήνα τότε.
Εντάξει, είναι πιο αργά το κύπελο, γιατί ούτως ή άλλως οι ομάδες της... Νομίζω θα ξεκινήσουν... Στο κύπελο οι ομάδες του Περλίκη, αυτές που ήταν στις πρώτες θέσεις, νομίζω θα μπουν από Δεκέμβρη-Γενάρη. Και πέρυσι τότε είχε ξεκινήσει περίπου για αυτές τις ομάδες. Ναι, επειδή το Μουντιάλ τώρα θα ξεκινήσει μετά το Μουντιάλ ή πριν το Μουντιάλ για αυτές τις ομάδες. Αυτό, ναι, αυτό είναι τώρα. Κοίτα, νομίζω ότι θα γίνουν κάποια παιχνίδια το χαμηλότερο κατηγοριό. Okay, ναι. Δεν γίνεται να πάνε όλα τα παιχνίδια μετά το Δεκέμβριο. Πάντως ο Άρης με το 23 θα παίξει κύπελο, είναι σίγουρο αυτό. Τέλη 22, αρχές 23 και ο Άρης το πάω εκεί πέρα νομίζω θα πάνε. Σε εκείνες τις ημερομηνίες. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Καλά, ναι, έχουμε μέρες... άλλα νύχτα με το πάω τόσοι άλλους. Για μένα στον Άρη μπορεί να εξελιχθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Και το αφήνω εκεί και βλέπουμε. Πλέον υπάρχουν πολλά μπροστά στον Άρη. Παρόλο που αποκλείστηκε την Ευρώπη, έχει πολλά να διαχειριστεί. Mm-hmm. Και έχει και μια συνέχεια την οποία θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο κόσμος και να μην θεωρεί τελείωση η χρονιά επειδή η ομάδα αποκλείστηκε την Ευρώπη. Ναι, υπάρχει πίκρα, υπάρχει στεναχώρια, αλλά έχει ο αθλητισμός, προχωράνε οι ομάδες όπως προχωράει η ζωή, προχωράει και συμπεριμένονται στις ομάδες. Και ο Άρης από αύριο, γιατί σήμερα έχει ρεπό νομίζω, όχι νομίζω, έχει σίγουρα ρεπό, θα δούμε τι θα έχει και αύριο, θα μπει σιγά σιγά σε δικασία προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Να δώσω τα χαιρετίσματα σε ένα κορυφαίο σκηνοθέτη που ακούει την εκπομπή σας, που μου στέλνει τώρα μήνυμα. Είναι εδώ πέρα στην πόλη μας, δραστηριοποιείται. Είναι φίλος του Λίμπερο. Να είναι αυτός καλά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά περισσότερα θα πούμε και στις 4 το πρωί. Θα σας ακούσουμε και αργότερα μετά τις 4. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.